Καταρχάς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και χαιρετίζουμε εδώ όλους τους παρευρισκόμενους. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή εκδήλωση και γιατί και εμείς σαν τράπεζα ακούσαμε κάποια πράγματα από τους προηγούμενους ομιλητές, τα οποία ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα για την επόμενη μέρα και τους σχεδιασμούς που ήδη κάνουμε σαν τράπεζα προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είμαι από την ομάδα χρηματοδότησης έργων, η οποία επιφορτίστηκε στην τράπεζα και με τη διαχείριση και υλοποίηση του κομματιού του Τζέσικα, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων που έκανε η Τράπεζα Πειραιώς. Και σκοπός μου εδώ είναι να σας μεταφέρω, δεδομένου ότι το Τζέσικα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πλέον έχει κλείσει, έχουν ενταχθεί κάποια έργα, έχουν ολοκληρωθεί, κάποια είναι σε φάση ολοκλήρωσης, αλλά να σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία μιας εμπορικής τράπεζας από τη διαχείριση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου και των κεφαλαίων από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο σαν το Τζέσικα και τι προσδοκούμε από τα μελλοντικά εργαλεία και ποια είναι η παρακαταθήκη που άφησε το Τζέσικα στις τράπεζες και για μελλοντικές επενδύσεις και πώς μπορούν όλα αυτά να συνδυαστούν κυρίως σε έργα συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, καταρχάς, συνοπτικά να πούμε τι είναι το Τζέσικα. Είναι ένας ωραίος τίτλος, ένα ωραίο όνομα καταρχάς. Είναι ένα ακρονίμιο και είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν πιλωτικά κάποια κεφάλαια από τα διαρθρωτικά ταμεία για να γίνουν, να στηριχθούν βιώσιμες επενδύσεις αστικής ανάπτυξης. Δηλαδή έχει ένα σαφή προσανατολισμό και χαρακτήρα και εισάγει και μια νέα έννοια αυτής των επιστρεπταίων ενισχύσεων, δηλαδή χρησιμοποιούνται ποσά από υφιστάμενες επιχορηγήσεις προκειμένου να επενδυθούν σε έργα τα οποία από τη λειτουργία τους θα επιστρέψουν αυτά τα κεφάλαια πίσω για να χρησιμοποιηθούν σε νέα σχέδια. Στην Ελλάδα έτσι και σύντομα σαν ροή της χρηματοδότησης έχουμε τα κεφάλαια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία πηγαίνουν στο κράτος μέλος τα οποία τα διαχειρίζεται μέσω διαχειριστικών αρχών. Στην Ελλάδα έχει συσταθεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου το οποίο είναι υπό τη διαχείριση της EIB και αφού έγιναν κάποιοι διαγωνισμοί και ό,τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις κλήθηκαν εμπορικές τράπεζες, επιλέχθησαν μέσω από διαγωνισμούς και σύστησαν ταμεία αστικής ανάπτυξης όπου συγκεντρώθηκαν αυτά τα κεφάλαια και με τη συγχρηματοδότηση και μόχλευση από δανειακά κεφάλαια των ίδιων των τραπεζών και των φορέων επενδυτών, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς, ΟΤΑ, δημόσιοι φορείς ή έργας ΔΙΤ, προχώρησε η υλοποίηση των έργων Τζέσικα. Λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι καινοτομίες που έφερε το Τζέσικα, τα οποία όπως είπαμε, ήταν ένα πιλωτικό εργαλείο που λειτουργήσε στη χώρα. Είναι, το πρώτο που ανέφερα και πριν είναι ανακύκλωση πόρων. Μπαίνουμε πλέον σε μια φιλοσοφία όπου η ενίσχυση θα επιστραφεί μέσα από το έργο, μέσα από τη λειτουργία του έργου. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτό που ανέφερε και ο κ. Ματζούφας πριν, να έχουμε μια ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας, μια παρακολούθηση της λειτουργίας, ένας επενδυτής ο οποίος να είναι δεσμευμένος μέσα στο έργο και όλοι να κινούνται προς αυτό το σκοπό. Το δεύτερο είναι το σημείο της μόχλευσης, δηλαδή τέθηκαν σαφείς στόχοι για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Θεωρώ ότι πετύχαμε αυτούς τους στόχους, ανέφεραν κάποια νούμερα πριν και ο κύριος Ματζούφας. Είναι και στα νούμερα που ανέφερε και ο κύριος Κορκολής πριν για τη μόχλευση περίπου 1:1 για τα κεφάλαια των νέων προγραμμάτων που έρχονται. Το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν ότι έγινε μια συνεργασία μεταξύ εμπορικών τραπεζών και φορέων του ιδιωτικού τομέα με διαχειριστικές αρχές και φορείς του δημοσίου και έτσι είχαμε μια διάχυση της τεχνογνωσίας και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή το ίδιο το πρόγραμμα από το σχεδιασμό του είναι ένα άτυπος δίτας, ας πούμε. Είναι μια σύμπραξη με ένα στόχο να υλοποιηθεί οι στόχοι και οι προτεραιότητες που θέτει αυτό το πρόγραμμα. Τέλος, το Τζέσικα λειτουργήσε συνδυαστικά και συμπληρώνοντας άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δούλεψε μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την οικονομία, οπότε ήταν πολύ σημαντική και ουσιαστική η συνδρομή του σε αυτό το τομέα.
Σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα, κάποια έχουν ήδη αναφερθεί, το JESCA ήταν ένα σύνολο κεφαλαίων 258 εκατομμύρια, κατανεμήθηκαν αναπεριφέρεια. Μέσα από τους διαγωνισμούς, κάποιες τράπεζες ανέλαβαν συγκεκριμένες περιφέρειες. Η υλοποίησή του ξεκίνησε στις αρχές του 2012, με ορίζοντα εκταμιεύσεων των κονδυλίων αρχικά το τέλος του 2015 και μετά από μία παράταση το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η περίοδος είναι ιδιαίτερως σημαντική, γιατί μιλάμε για την περίοδος 2012 με 2016, που είχαμε διπλές εκλογές, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, capital controls, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την αβεβαιότητα και την διστακτικότητα στην επενδυτική πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα θεωρούμε ότι ήταν ιδιαίτερως εντυπωσιακά δεδομένων των περιστάσεων. Θα μιλήσω λίγο τουλάχιστον για τις περιφέρειες τις οποίες είχαμε αναλάβει εμείς. Σαν Τράπεζα Πειραιώς είχαμε αναλάβει τη διαχείριση των κονδυλίων για τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Συνολικά ήταν 39 εκατομμύρια κεφαλαίων JESCA προκειμένου να διατεθούν σε πλέξιμα έργα στις δύο περιφέρειες. Υλοποιήσαμε 8 έργα, απορροφώντας πάνω από το 90% των κονδυλίων. Ο προϋπολογισμός κοιμάνθηκε λίγο πάνω από τα 60 εκατομμύρια και πετύχαμε τη μόχλευση αυτή που επιδιώκεται, δηλαδή ένα κεφάλαιο JESCA σε ένα ευρώ JESCA για ένα ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων και δανειακών κεφαλαίων από εμπορικές τράπεζες που κινητοποιήθηκαν. Η υλοποίηση των έργων από τα ταμεία που διαχειριστήκαμε είχαν ιδιαίτερο το χαρακτήρα της καινοτομίας. Ανέφερε πριν και ο κ. Ματζούφας ότι ήταν αρκετά έργα βιοαερίων, τα οποία δεν είχαν καμία διείσδυση μέχρι τώρα ουσιαστικά στη χώρα. Οι περιφέρειες τις οποίες είχαμε αναλάβει ήταν ούτως ή άλλως περιφέρειες που, αν εξαιρέσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης, που είναι έτσι μια μεγάλη αστική περιοχή, ήταν περιφέρειες με έντονη τη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Οπότε είδαμε ότι αυτά τα έργα και τα υποδέχτηκαν με πάρα πολύ ενθουσιασμό και τα περίμεναν ουσιαστικά οι τοπικοί φορείς και οι κοινωνίες. Ενώ είχαμε άλλο ένα έργο, τον οδοφωτισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Όσο προχωράει η κατασκευή, συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει. Είναι ένα μεγάλο έργο και αλλάζει ουσιαστικά το πρόσωπο του Δήμου όσον αφορά το δημοτικό φωτισμό. Και επίσης, έχουμε να σας δείξουμε και κάποια ποσοτικά στοιχεία, μετρήσιμα, τουλάχιστον για τις περιφέρειες τις οποίες διαχειριστήκαμε. Να πούμε ότι το JESCA έβαλε στις τράπεζες και μία άλλη φιλοσοφία, η οποία μέχρι τότε δεν ήταν τόσο έντονη, στην αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, όταν κοιτάζουμε τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση τη χρηματοδότηση ενός έργου. Έτσι, αναφορικά με το περιβάλλον, όπως αναφέραμε, ήταν έργα τα οποία είχαν να κάνουν με διαχείριση αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας. Από τα έργα βιοαερίου που χρηματοδοτήθηκαν, προβλέπεται να έχουμε έναν απορριπαντικό χαρακτήρα, καθώς θα επεξεργάζονται γύρω σε 700.000 τόνους ανά έτος στις δύο περιφέρειες, τα οποία οι 700.000 τόνους αποβλήτων καταλήγουν επί της ουσίας σε αντίστοιχους λίγο λιγότερους τόνους έδαφου βελτιωτικού, δηλαδή παίρνουμε ένα απόβλητο το οποίο μέχρι σήμερα να αποτίθεται χωρίς έλεγχο στο περιβάλλον, με όλες τις περιοχές, δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στους τοπικούς δήμους, στις κοινότητες, και το κάνουμε ένα εδαφοβελτιωτικό, το οποίο βοηθάει όλη την οικονομική δραστηριότητα, καθώς, όπως είπαμε, είναι περιοχές με έντονο τη δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα. Αντίστοιχα, έχουμε 100 κιλοβατόρες πάνω-κάτω καθαρής ενέργειας κάθε χρόνο στις δύο αυτές περιφέρειες, χωρίς να μολύνεται το περιβάλλον. Αναφορικά με τις θέσεις εργασίας, δηλαδή ένα κοινωνικό κριτήριο, έχουμε 65 θέσεις, μόνιμες θέσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των έργων και 467 θέσεις, τις οποίες αναφέρουμε εκεί προσωρινές, αλλά θέλει μια ανάλυση σε αυτό, κατά την κατασκευή των έργων. Το προσωρινό μπορώ να πω ότι είναι προσωρινό προς μόνιμο, γιατί με την υλοποίηση αυτών των έργων αξιοποιήθηκαν δομές, μηχανισμοί, εταιρείες
κατασκευαστική τεχνογνωσία που υπήρχε ήδη στη χώρα και έτσι είδαμε εταιρείες να αλλάζουν και να μικρότερες εταιρείες κατασκευαστικές να αλλάζουν, να τροποποιούν και να προσαρμόζουν το αντικείμενό τους στα νέα δεδομένα. Με τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν, όπως είπαμε, είναι τα πρώτα. Έχουμε δει ότι έχει ξεκινήσει μία νέα αγορά στη χώρα που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Ήδη δειλά-δειλά και εμείς και οι υπόλοιπες τράπεζες πλέον αυτά τα έργα τα έχουν βάλει στα βασικά έργα που χρηματοδοτούν πλέον, κάτι που δεν υπήρχε πιο πριν. Οπότε θεωρούμε ότι γενικώς το αποτέλεσμα όσον αφορά θέσεων εργασίας και του αναπτυξιακού χαρακτηριστικού σχετικά με την απασχόληση και με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στη χώρα είναι πολύ περισσότερο από αυτό που απεικονίζεται εκεί. Και τέλος ένα αποτέλεσμα το οποίο αφορά αποκλειστικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των έργων αναμένεται πρόσθετα έσοδα γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά από κάποιες εισφορές που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο υπέρ των ΟΤΑ, χωρίς να υπολογίζονται δημοτικά τέλη, λοιποί φόροι και ό,τι άλλα έσοδα προβλέπονται για το κράτος. Λοιπόν, το Jessica, σαν ένα πρόγραμμα που έχει τρέξει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Καταρχάς, το πρώτο είναι το χαρτοφυλάκιο των ίδιων των έργων, τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό επίπεδο μέσω του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα που σας περιέγραψα και πιο πριν. Το δεύτερο είναι ότι εκπαίδευσε κυρίως τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά και τους δημόσιους φορείς, στην έννοια των επιστρεπτέων ενισχύσεων. Μάλιστα, αυτό το σημείο είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε και στροφή των επενδυτών από ένα πλαίσιο επιχορήγησης, δηλαδή μιας εφάπαξης καταβολής, σε κεφάλαια από τον Τζέσικα, δηλαδή προτίμησαν μια επιστρεπτέα ενίσχυση, την οποία θα την γυρίσουν πίσω από τη λειτουργία του έργου, από το ένα ποσό αναπτυξιακού. Με τον Τζέσικα στηρίχθηκαν καινοτόμες επενδύσεις και αυτό που σας είπα και προηγουμένως, άνοιξε μια νέα αγορά. Δεν είναι τυχαίο, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό όχι μόνο για την Τράπεζα Πυρός, δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέφερε ο κ. Ματζούφας πιο πριν, ότι όλα τα έργα που περιέγραψε, δηλαδή και τα έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί και από τα υπόλοιπα ταμεία αστικής ανάπτυξης, έχουν ένα καινοτόμο χαρακτήρα για τη χώρα, δεν έχουν ξαναγίνει αντίστοιχα έργα στη χώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις. Και θεωρούμε ότι πλέον θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια έργα. Με αφορμή, θεωρώ, ένα λιθαράκι ήταν το Jessica. Ένα πολύ σημαντικό για εμάς, σαν εμπορική τράπεζα. Το Jessica ήρθε σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη για την οικονομική ζωή στη χώρα και έδωσε μία ρευστότητα στις τράπεζες, μαζί με τον επιμερισμό ρίσκου που προβλεπόταν. Εδώ το λέω λίγο ευγενικά ότι το τραπεζικό σύστημα επεδίω και μεγαλύτερη μόχλευση των κεφαλαίων του επί της ουσίας υπήρχαν σημαντικοί περιορισμοί στην παροχή ρευστότητας από τις τράπεζες και το Jessica ήταν αυτό που ήρθε και ξεκλείδωσε χρηματοδοτήσεις και μάλιστα ξεκλείδωσε χρηματοδοτήσεις σε έργα που παραδοσιακά δεν θα τα έβλεπαν οι τράπεζες ή θα ήταν πιο συντηρητικά στην αντιμετώπιση αλλά τελικά δικαιώθηκαν αναφορικά με τις επιλογές τους. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτή η διάχυση εμπειρίας και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου και των εμπορικών τραπεζών και των ιδιωτών επενδυτών. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε, δηλαδή είναι μια αμφίδρομη σχέση και το δημόσιο και το δημόσιο εμάς. Έχουμε περάσει διάφορους ελέγχους, ΕΔΕΛ, από τη Διαχειριστική Αρχή, από το Υπουργείο, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είδαμε ότι ακόμα και η διαδικασία του ελέγχου είναι κάτι το οποίο για τέτοια εργαλεία τα οποία είναι καινοτόμα είναι κάτι αμφίδρομο και interactive. Και φυσικά αυτό που είπα και πιο πριν ότι έδωσε μια κατεύθυνση σαν εργαλείο και έχουν ενταχθεί πρόσθετα κριτήρια από τις τράπεζες στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, αυτά τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια που ανέφερα. Μάλιστα, να σας αναφέρω για την Τράπεζα Πυραιός ότι το Jessica ήταν και ένα από τα εργαλεία τα οποία συνέβαλε στο να πάρει και την πρωτοβουλία η Τράπεζα Πυραιός πέρσι της αναπτυξιακής τραπεζικής,
όπου ήταν μια πρωτοβουλία για να συγκεντρωθούν ένα χαρτοφυλάκιο έργων και να ενισχυθούν έργα τα οποία έχουν ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα για τη χώρα. Πάμε να δούμε λίγο ειδικότερα ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που φέρνει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ειδικά όσον αφορά και την τραπεζική χρηματοδότηση, για τα έργα ΣΔΙΤ. Καταρχάς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να προσφέρουν χρηματοδοτήσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα, όπως χρειάζονται πια στα έργα ΣΔΙΤ, συμπληρώνοντας έτσι τη ρευστότητα στις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες με βάση και τη Βασιλεία 3 έχουν σημαντικούς περιορισμούς στην παροχή μακροπρόθεσμης ρευστότητας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική αντιστοιχία μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης μιας τράπεζας και των ορίζοντα χρηματοδοτήσεων που δίνει. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, η χρηματοδότησή τους είναι κατά κύριο λόγο βραχυπρόθεσμη, οπότε υπάρχουν δυσκολίες στην παροχή μακροπρόθεσμης ρευστότητας. Και έρχονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία προέρχονται από τους διεθνούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, EIB, BRD, IFC κτλ., για να βοηθήσουν αυτό το κενό. Το δεύτερο είναι ότι προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμολογήσεις και κάνουν τις επενδύσεις πιο ελκυστικές και βιώσιμες. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Τζέσκα ήταν ότι έπρεπε να βρει έργα για τα οποία υπήρχε ένα market failure, δηλαδή δεν θα έβρισκαν με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότηση, είτε γιατί η απόδοσή τους μπορεί να είναι πιο χαμηλή και χρειαζόντουσαν κάποια επιπλέον κίνητρα για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια. Έτσι αξιολογήθηκαν και δόθηκαν πιο ανταγωνιστικές τιμολογήσεις, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές αυτές οι επενδύσεις και βέβαια έτσι διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα της επένδυσης για το μέλλον. Τέλος, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μάλλον η συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γίνονται για να επιτευχθεί ένα γενικότερο θετικό αποτέλεσμα προς το γενικότερο συμφέρον και θεωρούμε ότι ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης και τις στοχεύσεις που έχει ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Το άλλο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί είναι η εμπειρία που έχει δημιουργηθεί από τον Τζέσικα. Υπάρχουν ήδη μηχανισμοί και δομές στις τράπεζες, στα Υπουργεία, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και η πιο έμπειρη στο να λειτουργεί στον ελληνικό χώρο, το οποίο δεν πρέπει να πάει χαμένο. Θα πρέπει άμεσα δηλαδή να ξανενεργοποιηθούν αυτές οι ομάδες, καθώς εκτός των άλλων υπάρχει και ένα ενεργό pipeline έργων, τα οποία μπορεί να μην μπόρεσαν να ενταχθούν στο προηγούμενο Τζέσικα λόγω θεμάτων ορίμανσης, χρονοδιαγράμματος κατασκευής και που τα έβγαζαν έξω από τον προγραμματισμό, αλλά σίγουρα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικά προγράμματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχε γίνει μια μεγάλη εργασία σε συνεργασία με όλες τις εμπορικές τράπεζες αναφορικά με την προώθηση έργων οδοφωτισμού, όπου είχε συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσω ΣΔΙΤ για χρηματοδότηση τέτοιων έργων μέσω ΣΔΙΤ, αλλά στους δεδομένους χρόνους που έπρεπε να υλοποιηθεί το Τζέσικα δεν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Οπότε, παρόλο που έχει γίνει αυτή η δουλειά και αυτή η εμπειρία και αυτή η οργάνωση, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πάρα πολύ καλά σε μελλοντικά προγράμματα. Τώρα, σαν πεδίο εφαρμογής και κλάδος που μπορούμε να δούμε άμεσα να εφαρμοστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να έχουν συνέργειες σε επενδύσεις μέσω ΣΔΙΤ, είναι έργα οδοφωτισμών, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων από τον πρωτογενή τομέα, όπως είχαμε δει, σχολικές εγκαταστάσεις και νηπιαγωγεία, όπως έχουν ήδη γίνει, μεταφορές και κέντρα και έργα εξυπηρέτησης μεταφορών, καθώς και έργα καινοτομίας. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούσαμε αυτό που είπε ο κύριος Κουρκολής για το Ταμείο Υποδομών που θα προσομοιάζει και στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Τζέσικα. Περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και κινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση αυτού.
Και σαν τράπεζα Πειραιώς, αλλά θέλω να πιστεύω και το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, έχουμε ήδη στήσει και τις κατάλληλες δομές προκειμένου να υποδεχτούμε και να εντάξουμε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη ρευστότητα στο βασικό κορμό των εργαλείων μας για χρηματοδότηση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο στη χώρα, έχουν ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο στη χώρα, μπορούν να συγκεράσουν έτσι πιο μικρά έργα με τα κεφάλαια που μπορεί να προέρχονται από την EIB και από τα διαρθρωτικά ταμεία και προσδοκούμε για την μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ αναλυτική ομιλία σας και προειδεάζει για μία πολύ σημαντική συνέχεια. Η συνέχεια αυτή, η βάση και της παράδοσης που έχετε στην πράσινη ανάπτυξη, τώρα υπάρχει μια μεγάλη στροφή στην εξοικονόμηση, ήδη το αναφέρατε. Σε πόσο καιρό θα μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς πώς και τι θα στηρίξετε? Έχετε ήδη ένα σχεδιασμό. Τι περιμένετε για να τον ολοκληρώσετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η τράπεζα έχει ήδη την πρωτοβουλία της αναπτυξιακής τραπεζικής, όπου έχει συγκεντρωθεί εκεί γύρω στο περίπου 1 δις από χαρτοφυλάκιο προϋπολογισμού έργων. Κάποια από αυτά έχουν ήδη προχωρήσει, έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Είμαστε στη φάση οριστικοποίησης συμφωνιών και με την EIB και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για πρόσθετα προγράμματα ρευστότητας με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προσανατολισμό. Έχει ήδη στηθεί και από την ομάδα των αναπτυξιακών προγραμμάτων ένα συγκεκριμένο πόρταλο που οι επενδυτές και οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να έρθουν μέσω της τράπεζας να ενημερωθούν και να δουν τα έργα τους και οι επενδύσεις τους σε ποιο πρόγραμμα θα μπορούσαν να αντιστοιχηθούν. Αυτό ξεκίνησε αρκετά πρόσφατα. Και ειδικά για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά σύντομα και κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις προς αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.